δικαίωση ανασυγκρότηση. Δηλαδή, ένα πώ τη βλέπετε να είναι το πρόγραμμα δικαίωση ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, αν υπάρχει σκέψη, γιατί εδώ πέρα τώρα είμαστε λίγο άλλοι θεσμού, άλλοι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Ένα αυτό. Δεύτερο, τι αποτέλεσμα έκανε συνομιλίε με την Αδαρσία και συνάντηση με του κοινωνικού φορεί. Το οργανωτικό εδώ πέρα, κάπου πλατιά, δηλαδή τώρα σε δύο ώρες και θα πρέπει να λέει τις σκέψεις του, τις απόψεις του. Εντάξει, θα πούμε λίγο πιο πρακτικά. Δηλαδή, θα προχωρήσουμε σε κάποια οργανωτική ανασυγκρότηση εδώ του σχήματος. Θα περιλαμβάνει τους συντρόφους από τα άλλα νησιά. Θα φτιάξουμε μια πενταμελή, μια επιτροπή, κάτι να προχωρήσουμε λίγο. Ο Βασίλης έκανε μια πολύ καλή δουλειά, δεν αναφέρθηκε αυτό στο διαδίκτυο με το Facebook. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή, το να συζητάμε τώρα γενικά και. Δεν ξέρω αν το είπε και δεν το κατάλαβα. Είπε κάποια στιγμή ο Άγγελος, αν δεν προκύψουν εκλογές. Τι εννοεί δηλαδή. Να τα βρούμε, όχι να τα βρούμε, όχι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι λόγω και του ποσοστού που πήραμε και που ενδέχεται να αυξηθεί αν γίνουν καινούργιες εκλογές, θα πρέπει, αν θέλουμε να κυβερνήσουμε, για να συνεχίσω την κουβέντα από εκεί που συνάντησα ο Ηλίας, ότι το πρόγραμμά μας, κυρίως το οικονομικό, μπορεί να είναι πιο γενικό, θα πρέπει να γίνει πιο ειδικό, πιο εξειδικευμένο και μάλιστα σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο. Γιατί, για να μην φαίνεται ή να μην μας κατηγορεί κάποιος για κορποφόρη και να μην βγαίνει ο καθένας να λέει τις δικές του ερμηνείες και απόψεις. Ύστερα, ένα μεγάλο ποσοστό ήταν η αποχή του κόσμου. Γι' αυτό την αποχή εμείς τι θα κάνουμε ώστε να πείσουμε τον κόσμο να συμμετέχει αν ξαναγίνουν εκλογές. Αυτά, είχα κάτι άλλο. Και ο συνασχισμός παλιότερα υποστήριξε τις θέσεις του μέσα από πολύ χαμηλότερα ποσοστά και τις υποστήριζε σταθερά. Δυστυχώς η κοινωνία έπρεπε να φτάσει να βουλιάξει για να καταλάβει ότι η πολιτική και οι θέσεις που υποστηρίζουμε έχουν βάση, δημιουργούν ελπίδα στην κοινωνία και μπορούν να μας βγάλουν από τα διέξοδα. Τι κάνουμε τώρα? Το είπα από την αρχή. Όταν τις υποστηρίζαμε με τόσα μικρά ποσοστά, τώρα που μας εμπιστεύτηκε η κοινωνία και πίστεψε αυτές, τώρα θα πρέπει να την πουλήσουμε? Σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να απευθυνθούμε, να μην συμμαχίσουμε με τις δυνάμεις εκείνες που είναι υπεύθυνες για την κατάντια της κοινωνίας μας. Δεν θα πρέπει να πάρουμε μέρος σε καμία περίπτωση και απορώ πως ο σύντροφος ο Κουβέλης από την μια μεριά έλεγε ότι ναι, στηρίζει την και θα μπορούσε να στηρίξει τις προτάσεις της δικές μας και την πρόταση διακυβέρνησης αριστεράς, και απ' την άλλη βρίσκεται με το ένα πόδι να δημιουργήσει μαζί με τις δύο άλλες μνημονιακές δυνάμεις, τις δυνάμεις της καταστροφής, να δημιουργήσει μια κυβέρνηση, να βουλιάξει ολόκληρη και την κοινωνία ακόμα πιο βαθιά. Απορώ δηλαδή πως αναλαμβάνει ή θα αναλάβει, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αναλάβει, τόσο μεγάλο βάρος πραγματικά σε αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει μεγαλύτερη έτσι... να δημιουργήσει αυτή, να κάνει αυτή τη στήριξη σε μια μνημονιακή κυβέρνηση. Εμείς
ότι ο κόσμος, λέει, του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν είναι κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήρθε από άλλα κόμματα. Λέτε και οι πολίτες είναι όπως οι παίχτες στα σωματεία που αν δεν τους δώσουν άδεια δεν μπορούν να μεταγραφούν σε άλλο σωματείο. Ο κόσμος ψηφίζει τα κόμματα ανάλογα με τις θέσεις που έχουν και ανάλογα με την πορεία που βλέπουν μέσα στην κοινωνία και την πορεία και την εμπιστοσύνη που δίνουν κάθε φορά. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος φαίνεται ότι εμπιστεύεται όλες εκείνες τις δυνάμεις που είναι ενάντια στο μνημόνιο και στη Δανειακή Σύμβαση. Και θα πρέπει όλες αυτές τις δυνάμεις που δέχτηκαν, που πήραν την ψήφο από τον ελληνικό λαό, να την τιμήσουν αυτή τη στιγμή. Τώρα, σε ποιους μιλάμε εμείς εφόσον θα πάμε στις εκλογές? Θα πρέπει να μιλάμε σε όλο τον κόσμο. Εμείς μιλάμε σε όλο τον κόσμο, δεν μιλάμε στις ηγεσίες των κομμάτων. Μιλάμε σε όλο τον κόσμο, σε αυτό που υποφέρει αυτή τη στιγμή. Και αυτός ο κόσμος βρίσκεται σε διάφορα κόμματα μέσα που ψήφισαν κατά του μνημονίου. Μιλάμε λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο και του λέμε ξεκάθαρα ότι θα την τιμήσουμε την ψήφο που θα μας δώσει. Άρα λοιπόν θα πρέπει και εκείνος να κάνει τη δική του επιλογή και τη στήριξη εκεί που νομίζει ότι θα υπηρετηθεί καλύτερα αυτός ο σκοπός. Θα ήθελα επίσης να πω σχετικά με αυτό το θόρυβο που γίνεται σχετικά με το αν καταγγέλουμε ή δεν καταγγέλνουμε τη Δανειακή Σύμβαση και την επιστολή του Τσίπρα που άλλα λέει λέμε εδώ και άλλα έγραψε στους Ευρωπαίους. Δυστυχώς από εδώ και πέρα θα πιάνονται από λεπτομέρειες για να δημιουργήσουν θέμα. Είναι σαφές αυτό. Όλοι έπεσαν, όλες οι δυνάμεις εντός της Ελλάδας και εκτός Ελλάδας έπεσαν απάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέει κάτι και λέει πολλά. Αυτό δείχνει μια δυναμική που υπάρχει. Αλλιώς δεν θα συνέβαινε αυτό. Λοιπόν, χτες το βράδυ άκουσα σε μια συνέντευξη τύπου από την ΕΤΡΙΑ στον Βαρουφάκη από την Αμερική που είπε το εξής, ότι εάν ακολουθήσουμε τη λογική του μνημονίου είναι σαφές ότι θα βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πάμε στη Ρασμή. Μια άλλη προοπτική με αυτή που προτείνεται από το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι η σιγουριά ότι μπορούμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επηρεάσουμε τα πράγματα μαζί με τη Γαλλία και με άλλες χώρες του Νότου να δημιουργήσουμε μια καλύτερη Ευρώπη όπου θα είναι η Ευρώπη των λαών και όχι η Ευρώπη των μονοπωλίων.